Λίγο νωρίτερα, κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου του Αλέξη Τσίπρα για την οικονομία, είναι γνωστή η απομάκρυνση, ας το πούμε έτσι, με δεδομένο ότι είμαστε σε προεκλογική περίοδο και έχουν κατατεθεί οι συνδυασμοί του κυρίου Πνευματικού, η επί της ουσίας απομάκρυνση. Στο ΣΥΡΙΖΑ μιλούν για ομολογία ενοχής και κρυφής ατζέντας, ενώ ο κύριος Τσίπρας μίλησε για μια απόφαση που είναι κάτι πάρα πολύ λίγο που ήρθε πάρα πολύ αργά. Στο ΣΥΡΙΖΑ λένε να υποστηρίζουν ότι έπρεπε να προηγηθούν δύο παρεμβάσεις του Αλέξη Τσίπρα, δύο δημόσιες παρεμβάσεις, αλλά και του ΣΥΡΙΖΑ για τις δηλώσεις Πνευματικού, για τις οποίες αισθάνθηκε ανατριχύλα όλος ο κόσμος, αλλά δεν αισθάνθηκε ανατριχύλα το επιτελείο του Κυριάκου Μητσοτάκη, που χρειάστηκε 24 ολόκληρες ώρες για να αποφασίσει ότι τελικά αυτές οι δηλώσεις που προκάλεσαν κύμα αντιδράσεων θα έπρεπε να τον θέσουν εκτός. Να ακούσουμε τον Αλέξη Τσίπρα και θα επανέλθουμε στη συνέχεια. Too little, too late, που λένε οι Αγγλοσάξονες στο Ευκλείδη. Πολύ αργά. Τον έθεσε εκτός μετά τη δική μου τοποθέτηση χθες το βράδυ και τη δική μας συνέντευξη τύπου σήμερα. Τον έθεσε εκτός ακριβώς επειδή φανέρωσε το κρυφό του σχέδιο. Δεν αρκεί λοιπόν που τον έθεσε εκτός. Εγώ τον προκαλώ να έρθει σε μια δημόσια τηλεοπτική αντιπαράθεση οι δυο μας για να συζητήσουμε το σχέδιό μας για την υγεία. Για να μας πει ποιο είναι το σχέδιό του και να μας πει ποιο είναι το πραγματικό του πρόγραμμα.